μένουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέα της βουλευτικής ομάδας του κόμματος. Μένουμε, κύριε Καλαφάτη, το λέμε, μένουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί εκλέγεστε στη Θεσσαλονίκη. Καλό σας μεσημέρι. Καλησπέρα. Εκτός και αν είστε εκεί, κύριε Καλαφάτη, οπότε θα μείνετε ήδη αναγκαστικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαι εδώ, αλλά θα έρθω το απόγευμα, θα είμαι στην Αθήνα. Ναι, ναι. Τώρα πώς το είδατε, τι μπορούμε να πούμε, κύριε Καλαφάτη? Αυτό τώρα ήταν για τη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ γρήγορο, ραγδαίες εξελίξεις, σαν να μας ξέφυγε λίγο, δεν το περιμέναμε. Ακόμα και το Σάββατο λέγαμε ότι μπορεί με τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ πιο επιβαρημένη η κατάσταση, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, κύριε Μακρυγιάννη, ελήφθη μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση και προχωράμε σε πολύ αυστηρούς περιορισμούς για τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό απαιτούν οι περιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, σε μια διαχείριση κρίσης, υπάρχει μια σειρά, μια διαδικασία. Υπάρχει η λήψη μέτρων που γίνεται βάσει επιστημονικών δεδομένων και των διατεθειμένων data που υπάρχουν. Η εφαρμογή των μέτρων, όπου έχει να κάνει και με την επιτήρηση, αλλά και κυρίως με την ενσυνείδητη υιοθέτηση των μέτρων από πλευρά της κοινωνίας. Και το τρίτο κομμάτι είναι η αξιολόγηση που βλέπεις στο τέλος της ημέρας, αν τα μέτρα τα οποία λήφθησαν είχαν αποτελεσματικότητα, οπότε ή συνεχίζεις τα ίδια, είτε τα αναβαθμίζεις, είτε καταργείς. Αυτό είναι ένα γενικότερο πλάνο που αφορά τη διαχείριση κρίσης σε όλη την Ελλάδα. Στην Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει η αναγκαιότητα βάσει των συγκεκριμένων στοιχείων που έχουμε για να πάμε σε ακόμα πιο αυστηρούς περιορισμούς, που πραγματικά δυσκολεύουν την κοινωνική και οικονομική ζωή της Θεσσαλονίκης. Το αντιλαμβάνομαι απολύτως. Δυσκολεύουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και τα εμπορικά καταστήματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως το λιανικό εμπόριο και βεβαίως στο κομμάτι, στον κλάδο της εστίασης. Και αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ τους προβληματισμούς των ανθρώπων οι οποίοι βιοπορίζονται μέσα από αυτούς τους κλάδους. Στην ουσία τώρα όλοι είναι, κύριε Καλαφάτη, έτσι δεν είναι? Ουσιαστικά επηρεάζονται λιγότερο ή περισσότερο, πάντως επηρεάζονται όλοι. Επηρεάζονται όλοι, αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και πρέπει να το λέμε όσο κοινότυπο και αν ακούγεται, ότι ο πρώτος στο στόχος είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας. Αυτό πρέπει να το λέμε, ότι πρέπει να σώσουμε ζωές. Φτάνουμε σε μια κατάσταση Θεσσαλονίκη emergency, ας πούμε, συναγερμού, να το πω έτσι, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η απώλεια των ζωών θα πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο. Άρα, σε αυτή την φάση που θα περάσουμε ουσιαστικά τις επόμενες μέρες, θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Η πολιτεία, νομίζω, από την πλευρά της κάνει το καθήκον της. Είναι σημαντικό να πούμε ότι γύρω στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα μέτρα στήριξης που έχουν εξαγγελθεί μέχρι σήμερα. Και βεβαίως υπάρχει και πάντα η ευελιξία, εφόσον χρειαστεί να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση σε συγκεκριμένους κλάδους, αυτό θα αξιολογηθεί ανάλογα με την εξέλιξη της οικονομικής πορείας, εν προκειμένου, εφόσον μιλάμε για ζητήματα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που μπαίνει μπροστά είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Και στην Θεσσαλονίκη, όπως βεβαίως και στις Έλληνες, αυτό μπήκε μπροστά απ' όλα, όπως βεβαίως μπαίνει και μπροστά απ' όλα σε ό,τι αφορά την ελληνική επικράτεια. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει, τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει ένας ξημένος κίνδυνος στη Θεσσαλονίκη, έπρεπε να γίνει αυτή η γενναία, δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, να ληφθεί αυτή η απόφαση. Από τη στιγμή που είναι αυτό το επιδημιολογικό φορτίο, κύριε Καλαφάτη, όμως μπαίνει ένα θέμα τώρα εδώ, γιατί το βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και με τα ρεπορτάζ. Αντέχει το σύστημα υγείας εκεί? Αντέχουν τα νοσοκομεία? Διότι μιλούμε για αεροκομιδές, μιλούμε για ειδικό σχέδιο και είμαστε ακόμη στις 2 του μήνα σήμερα. Δηλαδή, και μας περιμένει ένας πάρα πολύ δύσκολος μήνας για το σύστημα υγείας. Θα αντέξει? Ο αγώνας θα είναι συνεχής και σκληρός. Νομίζω ότι ο Υπουργός Υγείας έδωσε τα δεδομένα με την επίσκεψη που έκανε πριν από λίγο στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση έχει πλήρη εικόνα για τον βαθμό δυσκολίας που υπάρχει ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη και βεβαίως λαμβάνει και θα λάβει και τα απαραίτητα μέτρα δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτήν την κλιμακούμενη πίεση που υπάρχει όσον αφορά τα νοσοκομεία, τα κέντρα αναφοράς COVID και τις ΜΕΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σωστά το αναφέρετε, γιατί η Θεσσαλονίκη δεν έχει να καλύψει μονάχα τους κατοίκους της πόλης. Διδάχεται μεγάλη πίεση ενδεχομένως από την ευρύτερη περιοχή, από όλη τη Μακεδονία, όχι μονάχα την κεντρική αλλά τη δυτική και την ανατολική. Έρχονται πολλά περιστατικά στα νοσοκομεία της πόλης από την ευρύτερη
περιοχή της Βορείου Ελλάδος και βεβαίως είναι σε ένα κομβικό σημείο που είναι υποχρεωμένη να θωρακιστεί ακόμα περισσότερο και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η κυβέρνηση. Κύριε Καλαφάτη, επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζέρβας, μας είχε πει με τον κύριο Μακρυγιάννη ότι χρειάζεται ένα σχέδιο Μάρσαλ για τη Θεσσαλονίκη λόγω της πανδημίας, θα υπάρξει πίεση από πλευρά σας προς την κυβέρνηση να στηριχθούν οι επαγγελματίες που θα πληγούν με αυτό το ολικό lockdown, γιατί σε αντιθέσει με τις άλλες περιοχές της χώρας που θα τεθούν σε εφαρμογή αύριο τα μέτρα, εκεί τα εμπορικά καταστήματα παραμένουν ανοιχτά. Κυρία Σαδωνάτου, υπενήχθηκα προηγουμένως όταν αναφέρθηκα στην στήριξη και στη μέρημνα που υπάρχει από την πλευρά της πολιτείας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα για τους κλάδους και για τις επιχειρήσεις, καθώς και για τους εργαζομένους οι οποίοι πλήττονται από την κρίση. Προφανώς, εφόσον υπάρξει και δυστυχώς φαίνεται ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάγκη συγκεκριμένα για τη Θεσσαλονίκη, όπου ουσιαστικά αναφέρθηκα σε δύο κλάδους, το λιανικό εμπόριο και στην εστίαση, που είναι οι κλάδοι που κατά την άποψή μου πλήττονται περισσότερο ή περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο εδώ στην πόλη. Νομίζω ότι αυτό που σκέφτομαι εγώ το σκέφτονται και τα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι όπου υπάρχει ανάγκη πάντα θα στέρξει η κυβέρνηση να καλύψει αυτή την ανάγκη στο μέτρο του δυνατού βεβαίως και σύμφωνα με τις συνθήκες και τα δεδομένα που έχουμε. Μάλιστα. Κύριε Καλαφάτη, να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία. Τώρα περιμένουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Από αύριο το πρωί, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, είμαστε εδώ και για τη Θεσσαλονίκη και για την ελληνική επικράτεια. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά ως πρωθυπουγός της χώρας, η κυβέρνηση και μπορώ να πω και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και το μόνο να πω και όλα τα κόμματα έχουν αποδείξει καταρχάς ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Πιστεύω ότι και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση θα δείξουμε τον καλό μας χαρακτήρα. Η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν δείξει ότι μπορούν να ξεπερνούν τις κρίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προς όφελος των πολιτών. Κοιτάξτε, πιστεύουμε και περιμένουμε να πάνε όλα καλά.